Ακριβά θα πληρώσει την παράνομη παροχή υπηρεσιών περιποίησης νυχιών μια γυναίκα στα Χανιά, η οποία έπεσε στα δίχτυα των ελεγκτών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σε 35.000 ευρώ ανέρχεται το πρόστιμο που της επιβλήθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο στο σπίτι της παρουσία της αστυνομίας. Σωστά. Νομίζω ότι το πρέπον είναι να πηγαίνει σε μαγαζί, οι οποίοι πληρώνουν και το φόρο τους και είναι έντιμοι. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ από το Ηράκλειο διενήργησαν ελέγχους στα Χανιά για περιπτώσεις τις οποίες εντόπισαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην προκειμένη περίπτωση, η επαγγελματίας φοροφυγάς διαφήμιζε τη δουλειά της στο Facebook παρά το γεγονός ότι παρήχε υπηρεσίες φροντίδας άκρων, χωρίς να έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος και χωρίς να κόβει τα νόμιμα παραστατικά. Ποιο πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι το κριτήριο για μια γυναίκα που επιλέγει να περιποιηθεί τα άκρα της? Φυσικά η υγιεινή και ο σωστός τρόπος. Αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει, ναι. Περιποιήσε τα άκρα σου σε κάποια κοπέλα? Σε ένα μαγαζί πηγαίνω, εγώ στην Αποκοράνου. Το προτιμάς από ότι μια κυρία η οποία θα έκανε την ίδια δουλειά στο σπίτι της? Το προτιμάω γιατί είναι καλές υπέροχες κοπέλες, δεν έχω πάει ποτέ σε σπίτι, αυτό. Από το σπίτι. Είναι πιο οικονομικά, σωστά? Βολεύει κιόλας. Με βολεύει κιόλας. Το σπίτι με στην άνεσή μου. Κανονίζω την ώρα μου. Εντάξει, εμένα δεν με πειράζει όπου και να είναι. Έχει τύχει δηλαδή να πας σε σπίτι χωρίς να είναι κατάστημα, χωρίς να λειτουργεί νόμιμα και να σου περιποιηθούν τα νύχια σου και να πληρώσεις? Δεν έχει τύχει. Αλλά άμα γινότανε δεν θα είχα κάποιο πρόβλημα. Ο Σύλλογος Περιποίησης Άκρων Χανίων, που συστάθηκε πρόσφατα και είναι ο δεύτερος στην Ελλάδα, ενημερώθηκε για την επιβολή προστίμου σε μη επαγγελματία και αναμένεται να τοποθετηθεί μετά τη γενική του συνέλευση. Μεγάλος ωστόσο είναι ο αριθμός των γυναικών που παρέχουν υπηρεσίες αισθητικής και κοσμητολογίας στα σπίτια τους, χωρίς άδεια και χωρίς τις αναγκαίες πιστοποίησης. Ναι. Εσείς επιλέγετε συνήθως επαγγελματίες που έχουν καταστήματα ή ακόμα και στο σπίτι δεν σας πειράζει? Όχι, μόνο σε καταστήματα. Νομίζω είναι πιο έντιμο αυτό, πιο σωστό. Πιστεύω ότι πιο πολύ πάνε σε νόμιμα, θα έλεγα. Ναι. Το κοιτάνε και το προσέχουν αυτό, έτσι πιστεύω. Ναι. Είναι όμως αρκετές και οι γυναίκες. Αρκετές που κάνουν ναι, το επάγγελμα χωρίς δίπλωμα, χωρίς άδεια. Ναι. Δυστυχώς υπάρχουν πολλές. Ναι. Το Υπουργείο Οικονομικών είχε προαναγγείλει την έναρξη ελέγχων σε χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που φέρονται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και βρίσκουν πελάτες στο διαδίκτυο χωρίς να αποδίδουν φόρους.